Ένταση, προπυλακισμοί και μικροτραυματισμοί το μεσημέρι στο ενετικό φρούριο του Κούλε. Ομάδα νεαρών επιχείρησε να εισβάλλει στο μνημείο σύμβολο με στόχο να αναρτήσει πανό με πολιτικό περιεχόμενο. Και είδα ότι κρατούσαν και μια σακούλα μαύρη που, επειδή την έχουμε ξαναπεράσει την ιστορία, είχε πανό μέσα. Ο σκοπός τους λοιπόν ήταν να ανέβουν πάνω να κρεμάσουν ένα πανό, όπως μου το είπανε μετά, για πολιτικούς λόγους. Αυτή τη φορά όμως εφαρμόστηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αποτροπής, όπως περιγράφει ο αρχιφύλακας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τους συγκεντρωμένους. Το δώμα σφραγίστηκε, όμως η κεντρική είσοδος του μνημείου ήταν αδύνατο να κλείσει γρήγορα, με συνέπεια η ομάδα των ατόμων να περάσει στα εκδοτήρια. Σύμφωνα με περιγραφές, εκτός από τον αρχιφύλακα, μία ακόμη εργαζόμενη στο χώρο προπυλακίστηκε από τους διαδηλωτές. Μόλις καταλάβαμε την πρόθεσή τους, επειδή έχει ξαναγίνει δυστυχώς στο παρελθόν, είχαμε σχέδιο αποτροπής, κλείσαμε τις πόρτες ανόδου στο δώμα και η πόρτα εισόδου, επειδή είχε τη ράμπα των αναπήρων, ήταν δύσκολο να κλείσει αμέσως. Καταφέραμε να την κλείσουμε για αυτή, αλλά ωστόσο μπήκανε με βίαιο τρόπο όλοι τους αυτοί μέσα, μας αποθήσανε βία και ψάχνανε την είσοδο του δώματος. Μετά το πρόσφατο αντίστοιχο περιστατικό, όταν μέλη του ΠΑΜΕ είχαν αναρτήσει πανό, καταρτίστηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την αποτροπή αντίστοιχων ενεργειών, το οποίο όπως φαίνεται σήμερα λειτουργήσε με επιτυχία. Για ποιο λόγο δεν θέλατε να τους αφήσετε να ανεβάσουν αυτό το πανό πάνω? Γιατί καταρχήν εγώ δεν ήθελα να μπουν καθόλου μέσα. Επειδή ο χώρος υπήρχαν τουρίστες, υπήρχαν πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι τρομοκρατηθήκανε, γιατί με τον τρόπο αυτό μπήκανε μέσα που ήταν λίγο βίαιος. Μας αποθήσανε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το Κούλε είναι ένα ιστορικό μνημείο που δεν νομίζω ότι το αρμόζουν τέτοιες διαμαρτυρίες. Έχει μια ιστορική βαρύτητα το Κούλε που νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να έρθει να εκφράσει τη διαμαρτυρία του εδώ πέρα. Υπάρχουν άλλοι χώροι που μπορούν να το κάνει. Δυνάμεις του λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο λίγο αργότερα δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε προσαγωγές.